Νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Άρτα σημειώθηκε τροχαίο. Ευτυχώς χωρίς νεκρούς. Πιο συγκεκριμένα και ο ταχύ αυτοκίνητο που το οδηγούσε με δαπός εξετράπη της πορείας του για διευκρίνηση τους λόγους με αποτέλεσμα να καταλήξει στον άβλακα του Μπούση. Άμεσα στο Σιβάν έφτασε το ΕΚΑΒ Άρτας για τη μεταφορά του οδηγού στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία από την πρώτη στιγμή μαζί με την τροχέα ήταν εκεί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό, αλλά και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Περί ώρα 11 και 15 κληθήκαμε για παροχή βοήθειας. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε κανάλι. Ήρθαμε στο συμβάν με 3 οχήματα και 8 άτομα προσωπικό, υπαλλήλους. Ο οδηγός του οχήματος, ωστόσο, απεγκλωβίστηκε από ιδιώτες πριν την άφηξη της πυροσβεστικής εξόδου. Γνωρίζετε σε τι κατάσταση έφυγε από εδώ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας? Δεν το γνωρίζω. Είναι σοβαρά τραυματισμένο, πάντως είχε τις αισθήσεις του. Δεν γνωρίζω γιατί είχε βγει πριν φτάσουμε εμείς στο συμβάν, στο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο στην καμέρα του RTV ότι στο συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και οι περισσότεροι καταλήγουν στον άβλακα. Αυτό το γεγονός που βλέπετε τώρα, αυτό το τρακάρισμα, τα βιώνουμε καθημερινώς εδώ πέρα. Έχουμε βγάλει από αυτό τον άβλακα, το λεγόμενο Μπούση, πάνω από 20 άτομα εδώ μέσα. Έχουν περάσει 50 χρόνια, δεν έχουν κάνει κανένας τίποτα και για τίποτε. Το ίδιο έργο θεατές. Πρέπει κάτι να κάνουν, να σταματήσουν όλο αυτό. Τι πρέπει να γίνει εδώ για να μην... Αυτό πρέπει να σκεπαστεί ο άβλακας, τελείωσε. Ο άβλακας αυτός πρέπει να σκεπαστεί για να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Είδατε πως έφυγε τώρα το αυτοκίνητο, πως ερχότανε? Τίποτα, ο δρόμος είναι στενός, αυτοκίνητα είναι πολλά. Κάποιο λάθος του οδηγού, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, προσπέρασε, πήγε να κάνει συγκεκριμένο, δεν το γνωρίζω αυτό. Άκουσα το θόρυβο και είδα εδώ και είδα το αυτοκίνητο να είναι αποδογυρισμένο. Πριν 5 μήνες, 6 μήνες, πάλι ίδιο αυτοκίνητο στην ίδια τοποθεσία. Τα σίδερα είναι διαλυμένα, τα προστατευτικά και κλειδώματα είναι διαλυμένα. Κόσμος πολλής είναι από τα απέναντι, έχουν επιχειρήσεις, κόσμος να πούμε, πηγαίνει έρχεται καθημερινώς. Αυτά βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν περάσει, ζούμε εδώ στην περιοχή πάνω από 50 χρόνια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει, μέτρα ασφαλείας μηδέν. Δεν είναι η είσοδο της πόλης αυτή. Είναι ντροπή για μια πόλη, μια ιστορική πόλη της Επίρου, να έχει τέτοια είσοδο. Είναι μεγάλη ντροπή για αυτή την πόλη.